Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Αναρρώνω αυτές τις μέρες και δεν έχω δουλειά. Α, μισό λεπτό να πάρω το καφέ μου, παιδιά, ξέρω το καφέ μου. Και επειδή αναρρώνω, μπορείτε να μου συγχωρέσετε και την πιτζάμα. Οφ, ανοργάνωτο εντελώς αυτό το βίντεο. Αλλά δεν πειράζει. Μπορείτε να μου συγχωρέσετε, λέω, και την πιτζάμα και τη ρόμπα, γιατί κρυώνω. Και αυτό το καλοκαίρι μας έχει ταράξει. Τι καλοκαίρι, όλο βροχές είναι. Μισό λεπτό να βάλω τη ρόμπα μου. Λοιπόν, σε αυτό το βιντεάκι θα σας δείξω αυτά τα ωραία πραγματάκια που έχω στα μαλλιά μου και τα πήρα από το eBay. Και είναι ένας τρόπος για να κάνετε μπούκλες χωρίς θερμότητα. Όσο πιο μακριά μαλλιά έχετε, τόσο πιο ωραία. Επίσης, να σας δείξω και το μανό που φοράω. Είναι αυτό εδώ το χρώμα. Είναι το 201 γράφει από κάτω. 93 γράφει από πάνω. Τέλος πάντων. Emerald 93 του Κορέ. Το πρασινάκι του Κορέ. Και εδώ στον παράμεσο. Προσέξτε, έχει κάτι έτσι γελιστερά πραγματάκια. Έχω βάλει από πάνω από τη μάρκα Supreme αυτό εδώ το με τα πολλά τα περίεργα μέσα. Λοιπόν, στα μαλλιά μου έχω φραουλίτσες. Τις πήρα από το eBay και είναι έτσι. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι μια φραουλίτσα που βάζεις το μαλλί εδώ μέσα σε αυτή τη σχισμή, το τυλίγεις, το πουρτουπουρτουπουρτουπουρ. Αυτό είναι μεταξύ δεν πολύ μαλακό, είναι ο μόνο αφρολέξ, πώς λέγεται αυτό το σφουγγάρι. Και μετά, αφού το τυλίξεις, γερνάς έτσι τη φραουλίτσα και κλείνει. Έχει μέσα εδώ ένα πραγματάκι που την ασφαλίζει. Γυρνάς τη φραουλίτσα σου και κλείνει. Και παραμένει έτσι. Και κοιμάσαι με τις φραουλίτσες. Και είναι μαλακές, δεν είναι καθόλου σκληρές, είναι σφουγγάρι μόνο. Εγώ τις έβαλα πριν 10 λεπτά, ψέκασα τα μαλλιά μου με ένα σπρέι που κρατάει λίγο το χτένισμα και τώρα θα τις βγάλω για να δείτε και τι εύκολα που βγαίνουν. Ουπς, μερικές πέφτουν βέβαια και τα δικά μου μαλλιά είναι πολύ κοντά που να μπορέσει να κάνει μπούκλε φραουλίτσα. Εδώ έχω και πίσω μερικές πολύ πρόχειρα βαλμένες, βέβαια εσείς άμα έχετε μακριά μαλλιά θα τις κάνετε πολύ ωραίες τις μπούκλες σας και άμα τις κρατήσετε και όλο το βράδυ. Και έχω εδώ τις φραουλίτσες μου και τα μαλλιά μου, ας πούμε, έγιναν κάπως έτσι. Τώρα εγώ, με ζελέ, θα κρατήσω πιο... θα βάλω ζελέ για να κρατήσει λίγο αυτή την μπούκλα, γιατί είναι εντελώς ίσιο το μαλλί μου. Απλά έδωσε λίγο έτσι όγκο και κάπως το έκανε το μαλλί να φαίνεται διαφορετικό. Εσείς αν έχετε μακριά μαλλιά, θα μπορείτε να κάνετε κανονική ωραία μπούκλα. Και μια και μίλησα για μπούκλα και για τρόπο να κάνετε μπούκλες χωρίς να έχετε χωρίς θερμότητα και να μην καταστρέφετε τα μαλλιά σας, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που σκάμε από τη ζέστη και δεν γίνεται να βάζουμε. Καλά, ακόμα δεν σκάμε, τώρα παγώνουμε. Μη χέσω. Δεν είναι δηλαδή, όλα είναι ανώμαλα σε αυτόν τον τόπο. Καλά, εντάξει, εκτός από τη μύτη μου που την κοιτάω τώρα και μου έρχεται να. Δεν με αναγνωρίζω. Πόρκι! Αλλά τέλος πάντων, εκτός από τη μύτη μου, που είναι αναμενόμενο, είναι λίγο έτσι. Αλλά όλα είναι ανώμαλα. Ψηφίσαμε, κυβέρνηση δεν βγάλαμε. Ο Τσίπρας βγήκε δεύτερο κόμμα αντιπολίτευσης. Με 19%. Αυτό, αν το έλεγε σε έναν άνθρωπο ένα χρόνο πριν, θα σε έλεγε νερεύεσαι. Η Χρυσή Αυγή μπήκε στη Βουλή. Αυτό, αν το έλεγε σε έναν άνθρωπο ένα χρόνο πριν, θα σου έλεγε ονειρεύεσαι. Δηλαδή, τι άλλο θα δούμε. Καλοκαίρι, πέρσι, τέτοιο καιρό είχαμε μαυρίσει από τα μπάνια και φέτος βρέχει, λες και είμαστε Αγγλία. Καταρακτοδός και κάνει κρύο. Εγώ γυρνάω με τη ρόμπα μέσα στο σπίτι. Εντάξει, είμαι εγχειρισμένη, αλλά εντάξει. Είπαμε, εγχειρισμένη είμαι. Δεν είμαι. Τέλος πάντων. Ύστερα τώρα ακούγεται ότι άμα δεν γίνει, λέει, άμα βγει ο συνασπισμός, ο ΣΥΡΙΖΑ,
Θα πάμε επίση στη Δραχμή και έχω ακούσει ότι έχουν αρχίσει όλοι και βγάζουν τι καταθέσει από την Τράπεζα και τι μεταφέρουν στο εξωτερικό. Γνωστοί μου με ρωτάνε πού να πάμε τα λεφτά μα, τι να κάνουμε. Παιδιά, εγώ δεν θα σα πω. Εγώ τα λεφτά μου, τα όσα έχω στην τράπεζα, τα λίγα, δεν τα πάω πουθενά. Άμα τα χάσω, τα χάσα. Άμα δεν έχω να πληρώσω την αποθήκη επειδή δεν μου πληρώνει το κράτο, θα κλείσω το φαρμακείο και θα σηκωθώ να φύγω στο εξωτερικό και τους γράψω όλους εκεί που δεν βγαίνουν αλλά έχω βαρεθεί. Έχω βαρεθεί. Εντάξει, είπαμε. Μην πάτε να ψηφίσετε τα μεγάλα κόμματα, μην τα βγει τον Πασόκ και την Δημοκρατία. Αλλά αυτό που έγινε, είδα τα επτάγραφα. Δηλαδή, θα μου πεις και τι άλλο μπορούσε να γίνει. Βέβαια, τίποτα άλλο δεν μπορούσε να γίνει. Και πολύ καλά έγινε και τιμωρήθηκε το Πασόκ. Και η Νέα Δημοκρατία πήρε αυτά. Αλλά όταν μετά πήγανε τάχα μου και καλά να συνεννοηθούν, δηλαδή μια εβδομάδα μας δουλεύουν. Δηλαδή φτάνει το δούλευμα. Τέλος. Δεν θέλουμε άλλο δούλευμα. Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο δούλευμα. Έχει και δουλειές να κάνει. Μ' αρέσει που λέει θα γίνει κυβέρνηση με τεχνοκράτες και όχι με πολιτικούς. Τι λέει ρε φίλε. Δηλαδή δεν είναι το αντελήφθη εκείνη τη στιγμή που το άκουσα, γιατί λέω, εντάξει, τι θα πει κυβέρνηση με τεχνοκράτη, τι είναι ο πολιτικό επάγγελμα. Μετά κατάλαβα ότι ρούσαν ότι θα κυβερνήσουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εκλεγεί. Ρε παιδιά, δεν κυβέρνησε κι εγώ, άμα είναι. Jesus. Δηλαδή, είμαστε γελοί, απλά είμαστε γελοί σαν λαό, σαν γενικά, σαν νοοτροπία, είμαστε γελοί. Μας βλέπουν για απ' έξω, καλά και απ' έξω, όχι ότι είναι καλύτερη, και αυτοί το κολαράκι τους κοιτάνε. Μα εδώ πες και ποιος το κοιτάει το κολαράκι του. Τέλος πάντων, ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο κόλος μας μέχρι τις επόμενες εκλογές. Μετά, καλά έλεγαν οι μάγια το 2012 θα καταστρέφει ο κόσμος. Αλλά που να ξέρουν καημένοι θα αρχίσει με την Ελλάδα. Τέλος πάντων, τις μπούκλες του πήγα, στους μάγια το γύρισα. Η μάγια το έλεγε μια ζδέκη. Η μάγια το έλεγε. Λοιπόν. Επίσης, η ξαδέρφη με ρώτησε χθες το βράδυ πώς να κάνει τα μαλλιά της σε μπούκλες χωρίς θερμότητα. Γιατί έχει πολύ μακριά μαλλιά, πάρα πολύ ωραία μαλλιά. Όχι τα δικά μου. Και της είπα, κάνε με κάλτσες. Και μου λέει, με κάλτσες. Λέω, ναι, με κάλτσες. Και την έδειξα ένα βιντεάκι στο YouTube, έχει πολλά στα αγγλικά. Αν δεν τα έχετε δει, γιατί μπορεί να μην τα έχετε πετύχει. Γιατί και η ξαδέρφη μου έχει τόσο ωραία μακριά μαλλιά και δεν το ήξερε. Τι θα κάνετε. Θα πάρετε μια καλτσούλα. Από αυτές εδώ. Και ξέρετε, από αυτές τις καλτσούλες έχουμε πάρα πολλές που είναι μονές, που είναι τρίπιες, που είναι. Και τις πετάμε, δεν χρειάζεται να τις πετάξετε. Αρκεί να μην είναι φορεμένη. Εγώ δεν μυρίζω και να είναι φορεμένη, αλλά ελπίζω να είναι καθαρή, να έχω κορίτσια καθαρή, είναι κάλτσα μου, εντάξει. Είπαμε, δεν είναι και τόσο βρωμιάρα. Αλλά κλάιμα. Λοιπόν, την παίρνετε. Μαζεύετε αρκετά μαλλιά. Τώρα εγώ δεν μπορώ να σας το δείξω καλά. Θα πρέπει να ψάξετε Curls with Socks στο YouTube. Την παίρνετε τέλος πάντων, τυλίγετε το μαλλί σας γύρω από την κάλτσα και επειδή η κάλτσα είναι μεγάλη μπορείτε να βάλετε πολύ μαλλί. Και μετά κάνετε ένα κόμπο την κάλτσα εδώ πάνω στο κεφάλι σας. Και αν έχετε πολλά μαλλιά, μεγάλα μαλλιά, αυτή η κάλτσα θα σταθεί. Δηλαδή καθίστε να σας το κάνω λίγο εδώ στη φράτζα που εγώ έχω λίγο μαλλί. Εγώ προτιμώ τις φραουλίτσες γιατί είναι και για τα κοντά μαλλιά, αλλά εσείς που έχετε μακριά μαλλιά, άνετα με τις κάλτσες. Και τη δένετε την κάλτσα εδώ. Χωρίστε τα μαλλιά σας σε κομμάτια, δεν ανάγκη να τα κάνετε, να κάνετε λεπτά κομματάκια, γιατί η κάλτσα παίρνει πολύ μαλλί. Ορίστε. Εγώ έκανα μια τρύπα στο νερό εδώ με την κάλτσα. Αλλά εσείς θα το κάνετε σωστά. Πιάσετε το νόημα, εντάξει. Και το πρωί θα ξυπνήσετε, θα βγάλετε την κάλτσα και το μαλλί από κάτω θα είναι μπούκλα. Πώς θα χωρίσετε τα μαλλιά σας. Λοιπόν, μια κάλτσα θα βάλετε στα μαλλιά από εδώ. Μια κάλτσα θα βάλετε στα μαλλιά από εδώ. Μια κάλτσα θα βάλετε στα μαλλιά όλα αυτά εδώ. Και μια κάλτσα στα μαλλιά αυτά εδώ. Δηλαδή με τέσσερις κάλτσες, εκτός και αν έχετε πάρα πολλά μαλλιά, θα πρέπει να είστε jet. Δηλαδή με δυο ζευγάρια. Μπορεί να έχετε και τρία ζευγάρια. Κοπέλα που έχω στο φαρμακείο που έχει μαλλί μακρύ μέχρι να το ξεσπαστώ με τρία ζευγάρια είναι jet. Αλλά θα προσέξετε πώς θέλετε να γυρνάει η μπούκλα. Δηλαδή θα τη γυρίσετε στην κατεύθυνση που θέλετε εσείς να καθίσει η μπούκλα. Και θα προσέξετε
αυτά τα μαλλιά εδώ, τα πλαϊνά, ή αυτά τα πίσω, γενικά να μην τη φέρετε την κάθετο σε πάνω, δηλαδή να πέφτει λίγο κάτω για να έχει αέρα, να μην σας ενοχλήσει τον ύπνο. Γιατί με αυτά θα κοιμηθείτε με τις καλτσούλες. Σε στεγνό μαλλί, ψεκάζετε λίγο σπρέι φορμαρίσματος ή οτιδήποτε, βάζετε τις καλτσούλες, πέφτετε για ύπνο, το πρωί βγάζετε τις καλτσούλες και το μαλλί σας έχει ένα ωραίο σγουρό στυλ. Μετά θα γυρίσετε, θα βάλετε έτσι τα δάχτυλά σας μέσα, θα ψεκάσετε λαπ και θα είναι σγουρά τα μαλλιά σας. Οπότε, δοκιμάστε το αυτό το τρίκ. Και κυρίως να το δοκιμάσουν τα άτομα που έχουν μακριά μαλλιά. Οπότε κάνω tag. Όχι, δεν γλιτώνετε. Κάνω tag τη Μάρα στο My Burlesque που έχει μακρύ μαλλί. Την Artemy. Beauty with Artemy που έχει μακρύ μαλλί. Ποιες άλλες. Marilia's Choice το 1900. Marilia's Choice που έχει μακρύ μαλλί. Και εσύ tag. Τα Ολίνη, τα κορίτσια. Οπωσδήποτε tag. Να δω τα μαλλιά σας με κάλτσες. Να σας δω να τις βάζετε από βραδύ. Και μετά θα κάνετε ένα βίντεο πως ξυπνάτε και θα τα βγάλετε να δούμε πως είναι τα μαλλιά σας. Επίσης, όποια άλλη κοπέλα κάνει βίντεο και έχει μακριά μαλλιά και θέλει να το κάνει, κάντε το να δούμε για τα αποτελέσματα. Εγώ μακάρι να μπορούσα να σας το κάνω, αλλά δεν έχω μακριά μαλλιά. Μπορείτε να διαλέξετε αυτές τις κάλτσες, μπορείτε να διαλέξετε κάλτσες κανονικές, βαμβακερές, ό,τι κάλτσα θέλετε εσείς. Απλά το κόλπο είναι ότι η κάλτσα πρέπει να είναι μακριά και να έχει ελαστικότητα για να μπορέσει να μαζέψει πολύ μαλλί, να τεντωθεί και να βρεθεί. Καταλάβατε? Γι' αυτό αυτές είναι καλύτερες. Μπορείτε επίσης ένα παλιό καλτσό να το κόψετε και να το κάνετε έτσι. Είναι πάρα πολύ καλή μέθοδος αυτή, γιατί εκτός ότι δεν καταστρέφει το μαλλί, είναι και πάρα πολύ εύκολο να το κάνετε. Και αν έχετε μακρύ μαλλί, δείχνει πάρα πολύ ωραία η μπούκλα. Δεν πιάνει καθόλου χώρο, δεν θα κουβαλάτε μασιές και τα λοιπά στις διακοπές, αν θα πάμε ποτέ διακοπές με αυτόν τον κολό καιρό. Αυτά, δοκιμάστε το και πείτε μου. Αν θέλετε θα σας βάλω και το link στο description box για να πάρετε από το eBay αυτές τις φραουλίτσες. Αλλά δοκιμάστε πρώτα τις κάλτσες, δεν υπάρχει λόγος να αγοράσετε. Εντάξει, εκτός ότι είναι super cute ας πούμε, είναι ροζ και εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίες φραουλίτσες. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τόσο ότι είναι super cute, μπορείτε να έχετε και οτιδήποτε αποτέλεσμα μέσα στις κάλτσες. Αχ, η μύτη μου πονάει. Ναι, πονάει. Sorry, παιδιά, sorry. Έχω ακόμα μέσα τους νάρθηκες. Τη Δευτέρα θα τους βγάλω και ευτυχώς ελπίζω να πέσει η μύτη μου. Απ' τη μία θέλω να πέσει, γιατί όταν με βλέπω έτσι, λέω είμαι πολύ πόρκι. Αλλά απ' την άλλη, ώρες λέω: τι ωραία γαλλική με του λόγου έχω κάνει, και σκητάει κατά πάνω και τα λοιπά. Και φοβάμαι να μην πέσει και ξαναγίνει, α πούμε, και κάνει έτσι. Τώρα, ό,τι έγινε, έγινε. Σκοπό είναι να μπορώ να αναπνέω. Τι τελευταίε μέρε όμω έχει αρχίσει, βλέπω η ανάπλαση τη μύτη. Τώρα, τι σα λέω, τώρα, τέλο πάντων, τι τελευταίε μέρε έχει αρχίσει η ανάπλαση τη μύτη και είναι περίεργο. Δηλαδή, εδώ κάνει. Είναι δηλαδή εδώ πονάει, τέλο πάντων. Α, έχω γυρίσει βιντεάκι στο νοσοκομείο την πρώτη μέρα μετά το χειρουργείο και έχω και φωτογραφίε. Μόλις 1-2 δευτερόλεπτα μετά που με έβγαλαν το χειρουργείο, βλέπετε η τρέλα υπάρχει στην οικογένεια. Ανεντάμ μπομπεντάμ. Δηλαδή, ο μπαμπάς μου την ώρα που με έβγαζαν το χειρουργείο, αντί όπως η καλή μου η Μανούλα να με κρατάει το χεράκι να μου λέει Ελίνα τι θες και τα λοιπά, ενώ εγώ λυποθυμούσα και έφταζα νέματα και τα λοιπά, ο μπαμπάς μου έβγαζε φωτογραφίε. Και μετά έβγαζε φωτογραφίε έξω από το παράθυρο τη κλινική. Και μετά στο γυρισμό, επειδή έφυγε, δεν έκανε στην κλινική, έβγαζε φωτογραφία τη βροχή. Δηλαδή. Τέλο πάντων. Από εκεί μοιάζω κι εγώ, γι' αυτό α μην κοροϊδεύω, κι εγώ στην ηλικία του χειρότερα θα κάνω. Τέλο πάντων, έχω εκείνε τι φωτογραφίε, έχω εκείνο το βίντεο, αλλά σα προειδοποιώ ότι θα το βάλω και είναι έξτρα, έξτρα, έξτρα συχαμερό. Και θα το βάλω βέβαια στους τίτλους ότι ξέρετε είναι έξτρα συχαμερό με το δείτε, αλλά προειδοποιώ και από τώρα. Καμία σχέση με, ξέρεις, ας πούμε, ανάρρωση και αυτά. Είναι έξτρα συχαμερό. Τι άλλο να πω. Λοιπόν, όπως βλέπετε, μου πήρε λιγότερο από μια εβδομάδα να επανέλθω στον ηλίθιο εαυτό μου. Τώρα τι να πω. Καλό, κακό. Εδώ στη σακουλίτσα έχω μερικά πράγματα που πήρα από το eBay. Θα σας δείξω ένα πράγμα που είναι πολύ φτηνό και ελπίζω να σας αρέσει. Είναι αυτό εδώ.
Θα πείτε τι μαλακία πήγες πάλι και πήρες από το Ιμπέρ, Έλληνα. Πού τα βρίσκεις αυτά. Τα μου τα λέει ο κόσμος, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Λοιπόν, αυτό εδώ, βάζεις το δάχτυλό σου εδώ μέσα. Μπαίνεις στο μπάνιο και λούζεσαι και κάνεις έτσι. Και κάνεις λούζες έτσι και κάνει μασάζ στις ρίζες, καθαρίζει καλύτερα σε βάθος το σαμπουάν και τα μαλλιά σας είναι βασικά για αυτό το πράγμα. Και μετά, όταν βάλετε το κοντίσιονερ, κάνετε ζουπ, ζουπ και έτσι είστε σίγουροι ότι το κοντίσιονερ πήγε σε όλα τα σημεία. Επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο, άμα έχετε το χούι όπως έχω εγώ, να ξύνετε το κεφάλι σας. Ευχαρίστηση. Μπορείτε να ξύνετε το κεφάλι σας με αυτό με τις ώρες. Και εμείς που έχουμε κοντά μαλλιά, έχουμε τη δικαιολογία ότι δεν ξύνω το κεφάλι μου, κάνω μασάζ για να μεγαλώσω τα μαλλιά μου. Λοιπόν, σταματάω γιατί εντάξει, ας πούμε το παράχυσα. Λοιπόν, αυτά. Έχω επίσης να σας δείξω. Αγόρασα και το κλαβισό ανοιχτομία. Είναι πανάκριβο. Δεν συνιστώ σε κανέναν που είναι οικονομικά στενά να το αγοράσει, δεν κάνει αμάντη διαφορά. Αλλά άμα θέλετε πραγματικά να δώσετε λεφτά για κάτι για να καθαρίσετε το πρόσωπό σας, κάνει καλή δουλειά. Πολύ καλύτερη από το να πλένετε απλά το πρόσωπό σας, πολύ καλύτερη από το χειροκίνητο βουρτσάκι, πολύ καλύτερη από τα σκράμπ απολέπησης, είναι πολύ ωραίο. Προς το παρόν πολύ ικανοποιημένη. Βέβαια το έχω χρησιμοποιήσει ελάχιστες φορές, το έχω χρησιμοποιήσει γύρω στις 3-4 φορές, αλλά μου αρέσει το πώς αφήνει το δέρμα μου, μου αρέσει που δεν αντέδρασε άσχημα, που δεν έβγαλε σπυράκια, μου αρέσει που φορτίζει εύκολα, μου αρέσει που έχει timer και... Α, θα μου πείτε τι είναι το κλαρισόνικτομία. Το κλαρισόνικτομία είναι ένα βουρτσάκι που φορτίζει όπως η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα και έχει διάφορες κεφαλές, όπως και εκεί έχουμε αυτήν η κεφαλή εδώ. Τώρα εγώ αυτή την πήρα έξτρα την αγόρασα, είναι αυτή την κεφαλή εδώ, μέσα στο βουτσάκι και αυτό καθαρίζει έτσι το δέρμα σας. Αυτό δονείται το μέσα, αυτό εδώ γερμάει, το δονείται και καθαρίζει πολύ καλά το σπόρο σας. Επίσης βάζετε και το καθαριστικό σας και το ξεπλένετε μετά. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μ' άρεσε, θα σας το δείξω κάποια στιγμή. Απλά λίγο να πλύνω, να επανέλθει τη μύτη μου για να πλένω κανονικά το πρόσωπό μου τουλάχιστον μια-δυο εβδομάδες. Για να μην σας λέω και μπούρδες, γιατί τώρα με τη μύτη δεν το βάζω, δεν μπλένομαι. Να σας πω τώρα, τι άλλο να σας πω. Να σας πω μια αποτυχία, να μην την πάρετε αυτή τη σκιά, παιδιά, είναι απέσια. Είναι η Elf, η Sand Dollar. Έχει κάνει, ας πούμε, έτσι, δεν είναι καθόλου καλή πάνω στο μάτι, σε κάνει να φαίνεσαι γυρασμένη, δεν είναι καθόλου ωραίο χρώμα, δεν έχει καθόλου ωραία υφή. Δεν αξίζει τα λεφτά της, μην την πάρετε. Δεν ξέρω, άλλα χρώματα δεν με απόγευσαν. Αυτό ίσως είναι λειτουργικό προϊόν, δεν ξέρω, δεν μου άρεσε καθόλου να μην την πάρετε. Επίσης βγήκαν οι καινούργιες κρέμες της Vichy, η Idealia, σε βαζάκι. Από μέσα είναι, κοστίζουν 26,5 περίπου, 26 ευρώ. Είναι βαζάκι ροζ, από μέσα είναι ροζ. Μυρίζουν πάρα πολύ ωραία, έχουν πολύ καλύτερη υφή, όπως το κουτί που έπεσε, από τις Aqualia Thermal. Υποτίθεται ότι, όχι υποτίθεται, δίνουν λάμψη, δηλαδή έχουν ας πούμε μέσα κάτι μόρια που δίνουν λάμψη. Αλλά εμένα οι κρέμες της Vichy δεν ξέρω ρε παιδιά, δεν μου βολεύουν ποτέ, όλα σπυράκια βγάζω. Προσπάθησα να τις δοκιμάσω, αλλά δεν μου άρεσε. Βλέπω συνέχεια το χέρι μου να πηγαίνει αυτόματα σε αυτή την Papanthol, όταν κάνω φυσιολογική είναι υδάτωση, όχι τώρα με τη μύτη. Τώρα με τη μύτη βάζω μόνο την Papanthol την κρέμα και καμιά βαζελίνη έτσι εδώ γύρω, γιατί από τα χαζαπλάστια έχω δερματίτιδα και γιατί δεν μπορώ να προσαλείβομαι κανονικά. Φοβάμαι να μην πάθω. Βάζω και αλυφές και τέτοια. Και δεν πάω και πουθενά, δεν βάφομαι. Και όταν βγαίνω έξω. Θα μου πεις γιατί δεν βάφεσαι. Εντάξει, σιγά επειδή είσαι πόρκι να μην βάφεσαι. Αλλά βαριέμαι, εντάξει. Είναι η περίοδος ανάρρωσης αυτή, το έχουμε πει. Τι άλλο, επίσης θα σας κάνω ένα βίντεο να σας μιλήσω για βαφτίσια και για γάμους, γιατί θα γίνω κουμπάρα σε 1,5 μήνα και θα βαφτίσω ένα μωρό. Και θα σας πω για τα πόσα πολλά λεφτά πρέπει να ξοδέψετε και για το
τι πρέπει να πάρει ο κουμπάρος, ποιον ονός κτλ. Κτλ. Και τι υπάρχει στην αγορά και τι είδα εγώ και τέλος πάντων την προσωπική μου άποψη περί του θέματος. Αυτά είχα να σας πω προς το παρόν, πιστεύω. Τώρα, καλά, δεν πονάει τόσο πολύ, υπερβάλλω, είμαι λίγο κλάψα. Ο Κάφκας μεγαλώνει. Το βίντεο έγινε 20 λεπτά. Σας αποχαιρετώ. Σχολιάστε ό,τι θέλετε. Για το giveaway έχω μία κοπέλα για την La Roche Posay που απάντησε και μία κοπέλα που απάντησε για τα άλλα τα δωράκια. Οι άλλες δύο δεν έχουν απαντήσει ακόμα. Περιμένω ακόμα λίγο. Άντε κορίτσια, συγκεντρωθείτε, απαντήστε για να σας στείλω και τα πράγματα. Αυτά. Φιλάκια πολλά από μένα. Καλά να περνάτε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια, γεια σας! Τρία, δύο, ένα και έτσι. Τρεμίζω τον τόπο. Γαμώ την πανεχαϊκή μου. Λοιπόν, τρία, δύο, ένα και. Καλά να περνάτε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια, γεια σας!